Έχουμε σήμερα μαζί μας στην εκπομπή μας την τραγουδίστρια την Νεφέλη Φασούλη, η οποία θα συμμετέχει με μια συναυλία της στο 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ στην πόλη της Φλόρινας. Νεφέλη, να σε ευχαριστήσω αρχικά για την παρουσία σου στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα είσαι, όπως είπαμε, στο φεστιβάλ αυτό της ΚΝΕ, όπου όσοι παρευρεθούν εκεί, αλλά και γενικότερα όλοι οι θαυμαστές σου, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσική σου από κοντά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην πόλη της Φλόρινας? Ναι. Είναι η πρώτη φορά, γιατί έτσι, λόγω και της απόστασης, δεν μου είχε δοθεί μέχρι τώρα η ευκαιρία και νομίζω ότι το φεστιβάλ αυτό είναι η τέλεια αφορμή να έρθω στην πόλη. Τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή σου στο φεστιβάλ αυτό? Με τιμά ιδιαίτερα, θα πω. Γιατί καταρχήν είναι η γιορτή των 50 χρόνων και αυτό από μόνο του δίνει μια πολύ ιστορική αξία. Οπότε καταρχήν με τιμά ιδιαίτερα να μπορώ να είμαι. Και ταυτόχρονα είναι και φεστιβάλ στο οποίο εγώ ως νεολαία πήγαινα αρκετά να το παρακολουθήσω, οπότε πόσο μάλλον και για μένα πια είναι πολύ συγκινητικό ότι μπορώ και συμμετέχω με το όνομά μου. Θεωρώ ότι τα πολιτικά φεστιβάλ είναι κάτι πολύ απαραίτητο για τις μέρες μας, ώστε να μπορείς πια δημόσια να τοποθετήσεις. Είδαμε τώρα και από τα αποτελέσματα των εκλογών, δεν δίνονται και εύκολα οι ευκαιρίες. Και έτσι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική μια τέτοια συμμετοχή αυτή τη στιγμή. Θα ήθελες και μέσω εδώ της εκπομπής μας και τη συχνότητά μας, αλλά και με τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ αυτό, να μεταφέρεις κάποιο μήνυμα και στους νέους γενικότερα, αλλά και στους φαν σου, ας το πούμε έτσι? Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ειρήνης κάπως. Θεωρώ ότι αυτό το που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το ζήτημα που πρέπει νομίζω να ασχοληθούμε πιο πολύ όλοι είναι ο πόλεμος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας, και νομίζω θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα για να σταματήσει το συντομότερο η γενοκτονία. Αυτό. Αυτό πιστεύω είναι κάτι που όσοι βρεθούν στο φεστιβάλ στο νέο πάρκο εδώ της Φλόρινας μάλλον θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν και από σένα και ζωντανά. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι νομίζω η ΚΝΕ σαν οργάνωση ήταν από την αρχή στο πλευρό του λαού του Πανεπιστημιακού, οπότε σίγουρα νομίζω ότι είναι και η θέση τους από την αρχή ξεκάθαρη στο θέμα. Οπότε την Παρασκευή 14 Ιουνίου στο Νέο Πάρκο το φεστιβάλ ξεκινά στις 8 το απόγευμα. Θα παρακολουθήσουμε την συναυλία με την Νεφέλη Φασούλη, μια ευκαιρία και πέρα από το πολιτικό χαρακτήρα. Καθώς έρχεσαι εσύ, πιστεύω θα έχουν ευκαιρία να απολαύσουν και την μουσική σου όσοι βρεθούν εκεί. Ναι, εννοείται και πέρα από το πολιτικό, να πούμε ότι θα παίξουμε έτσι και πολύ ωραία μουσική και θα είναι και πολύ ωραία ευκαιρία κάποιος που δεν μας έχει δει ζωντανά, νομίζω να βρεθούμε για πρώτη φορά. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι και κάτι που δίνουν και στους νέους, αλλά και ανεξαρτήτου ηλικίας τα φεστιβάλ αυτά, και η συναναστροφή του κόσμου με τους καλλιτέχνες είναι μια ευκαιρία να γνωρίζουμε και νέους καλλιτέχνες και να συζητούμε και διάφορα θέματα. Για να σε ευχαριστήσω και, και πάλι για την παρουσία σου σήμερα και το ραντεβού και στις 8 στο Νέο Πάρκο. Τα λέμε την Παρασκευή με όλους. Σας περιμένω να περάσουμε όμορφα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.